Ουσιαστικά από τις 31 Γενάρη υποψήφια Περιφερειάρχης Αττικής. Να πούμε λοιπόν, αφού μιλάμε από τα βάθη της καρδιάς μας, ότι δεν είχαμε σκεφτεί ότι θα κάναμε αυτή την ωραία κουβέντα για ένα τόσο σπουδαίο θέμα που είναι η Περιφέρεια Αττικής κάτω από τη σκιά τέτοιων αποκαλύψεων. Τώρα, αφού λοιπόν επιλέξετε κι εσείς να μιλήσουμε λίγο διαφορετικά, να σας πω ότι αισθάνομαι για όλους τους πολίτες της χώρας ότι όλη τούτη η ιστορία είναι σαν το λεκέ με το λάδι. Ξέρετε, όταν πέφτει το λάδι, στα γόνα με το λάδι, περνάει καιρός και μετά βλέπουμε ότι ο λεκές είναι τεράστιος. Νομίζω λοιπόν ότι όσο και αν υπάρχει αυτός ο ρημαγδός της ερμηνείας από συναδέλφους σας ή από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι λίγο δύσκολο να κρυφτεί αυτό που συνέβη πριν από μερικά 24 ώρα. Ήσασταν ευγενικός και είπατε ότι σε μια άλλη χώρα, σε μια οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα, οι εξελίξεις θα ήταν διαφορετικές. Προφανώς. Εδώ λοιπόν βλέπουμε και εν πωλής εξηγεί κιόλας γιατί φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί η πατρίδα μας πέρα από κρίση χρέους αντιμετωπίζει και κρίση δημοκρατίας, ότι πολλά σφυριά προσπαθούν να χτυπήσουν το ίδιο σημείο, εκείνο που θέλει να αποχαυνώσει τους Έλληνες πολίτες και να καταλάβει κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Ο Βέλιος, η Δούρου και πολλοί άλλοι πέσαν από τα σύννεφα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Όχι. Όχι, δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Και θα, τα ποιητικά χαρακτηριστικά του συστήματος που κυβερνάει. Θα σας έλεγα κιόλας ότι λυπάμαι πάρα πολύ που για άλλη μια φορά δεν υπήρξα με τη σειρά μου Κασάνδρα. Εξηγούμε ότι ήταν σε ανύποπτο χρόνο, έλεγα ότι θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να μην ταΐζει ένα ρατσιστικό λόγο, να μην ταΐζει πολιτικές καταχωρημένες στους νεοναζί και στην ακροδεξιά, γιατί ο κόσμος εν τέλει μεταξύ της ρέπλικα και του original θα πάρει το original. Θεωρούσα ότι αυτό μπορεί να ήταν και μια υπερβολή ενός λόγου, ξέρετε, που θέλει να συμπυκνώσει τηλεοπτικά το τι συμβαίνει στην πατρίδα μας. Βέβαια, να σας πω και από αυτή την εκπομπή. Με ξεπέρασε, κύριε Βέλιο. Με ξεπέρασε και εμένα προσωπικά και πολλούς άλλους. Εγώ έχω κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί εν ονόματι του αντιφασισμού φασιστικές μεθόδους. Δηλαδή, εκφασίζει το κράτος. Και προειδοποιούσα πως θα τα βρίσκαμε μπροστά μας. Αυτά που κάνει ο Σαμαράς για να χτυπήσει εκλογικά τη Χρυσή. Τώρα βάζετε ένα άλλο σπουδαίο θέμα, κατά πόσο ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, κατά πόσο η μεθοδολογία και ο τρόπος τακτικής στον πόλεμο είναι ουδέτερος εν τέλει και κατά πόσο δεν μοιάζουμε στο τέλος το θηρίο που κυνηγάμε. Ναι, δύο λεπτά τώρα. Ο σκοπός ήταν να εκλογηθεί εκλογικά η Χρυσή. Φάνηκε λοιπόν και επαναλαμβάνω και νομίζω επαναλαμβάνω και στο όνομά σας και συγχωρέστε με αν υπερβάλλω. Επαναλαμβάνω ότι εμείς εδώ λυπούμαστε και οι δύο και ξέρω ότι λυπούνται και πάρα πολλοί άλλοι δημοκράτες πολίτες διότι νομίζανε ότι η ιστορία της εγκληματικής αυτής ναζιστικής οργάνωσης, εγώ επιμένω να λέω, δεν είναι απλά εγκληματίες, ήταν μια ιστορία διαχείρισης ποσοστών. Και ότι αν ακολουθούσε την ατζέντα και το χορό που αυτοί παίζανε κοινοβουλευτικά, το ρυθμό μάλλον, και χόρευαν στο ρυθμό και στα ταμπούρλα αυτής της οργάνωσης εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και εκτός, κάποια στιγμή θα σταματούσαν αυτές οι διαρροές, όπως λέμε, με χυδαιότητα και με δημοσκοπικούς όρους για ανθρώπινες ζωές και για την πολιτική σκηνή του τόπου. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι καθόλου. Το σύστημα είναι μια οργάνωση η οποία κακοποιεί καθημερινά μια ολόκληρη κοινωνία, έτσι. Και αυτή η κοινωνία προσπαθεί να εκτονωθεί και εκτονώνεται ενδεχομένως με τα βιότερα άκρα του συστήματος. Αλλά αυτό που έπαθε, εντός εισαγωγικών, έπαθε η Χρυσή Αυγή, μπορεί να το πάθαινε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο σχεδιασμός, μάλιστα σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, με εκείνη την περιβόητη θεωρία των δύο άκρων, ήταν να στραφεί με τον ίδιο τρόπο η κυβέρνηση και κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή με αυτούς οι οποίοι πάνε μελωστούς και δέρνουν ή και σκοτώνουν ενίοτε. Εγκληματική οργάνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ με εκείνη τη φράξια των κουκουλοφόρων που πάνε κτλ. Αυτά έχουν περίπου καταγγελθεί. Κοιτάξτε, κύριε Βέλιο, εγώ άκουγα ως βουλευτήνα τότε, αλλά και ως ένας άνθρωπος που επιχειρώ να διαβάζω και να ενημερώνω με την κριτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σε σχέση με μια ευρωπαϊκή εμπειρία που υπάρχει, όπου νομοθεσίες εντός πολλών εισαγωγικών λειτουργούν προς πολλές κατευθύνσεις. Και δεν σας κρύβω ότι με έχει απασχολήσει. Πάντως, για να μην κάνουμε και εμείς το ίδιο που κάνουν άλλοι δημοσιογράφοι και καλεσμένοι σε άλλες εκπομπές, εξηγούμε, δηλαδή να γυρνάμε γύρω από αυτό το ζήτημα.
και έτσι να οδηγούμε και όσους παρακολουθούν αυτές τις εκπομπές σε ένα είδος μυθριδατισμού, συνήθειας. Mm-hmm. Διότι συζήτησέ το, ξόρκησέ το και με μια καταιγιστική. Εγώ δεν θέλω να το ξορκίσω. Το ξέρω. Δεν θέλω να γίνει η Χρυσή Αυγή τιμητή τη δημοκρατία μα. Και ρυθμιστή τη πολιτική ζωή του τόπου, πάντως φαίνεται ότι έχει γίνει. Μεταξύ μα τώρα, το σύστημα τη διαπλοκή, το οποίο κατήγγειλε τη Χρυσή Αυγή, ότι δεν μπορεί αυτή η συμμορία να γίνει ρυθμιστή των εξελίξεων. Το σύστημα τη διαπλοκή είναι μια συμμορία που ήταν, είναι και θέλει να παραμείνει ρυθμιστή των εξελίξεων. Ωραία, ας βάλουμε τίτλο. Μιλάμε για συμμοριοποίηση ούτως ή άλλως οικονομική ζωή του τόπου μα. Όμως, λέω τώρα, τι μπορεί να κάνει ο Βέλιος με τη Δούρου για να μην κάνουμε αυτό που καταγγέλουμε, είναι να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η ιστορία. Είναι σίγουρο ότι δεν θα αντιμετωπιστεί με πολύ σχολιασμό, με πολλές ερμηνείες, με μια ιστορία ποδοσφαιροποίησης και ωφέλους κομματικού. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε το βίντεο, ακούμε ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα. Δεν έχω κανένα λόγο να εκπλήσωμε. Και όλο αυτό να γίνει μια ιστορία που θα αφορά μόνο ποιος θα έχει όφελος. Δημοσκοπικό, πολιτικό, κομματικό. Αυτό είναι σωστό. Αυτό λοιπόν, είναι σωστό. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό το πράγμα δεν είναι εις βάρος μόνο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι εις βάρος της πολιτικής καριέρας του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Ασφαλώς. Δεν αμαυρώνει μόνο τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Είναι μια ιστορία που αυτή τη στιγμή όσοι τηλεθεατές μας παρακολουθούν, γιατί έχουν ακόμα ρεύμα. Υπάρχουν πάρα πολλά νοικοκυριά που δεν μπορούν να δουν απόψε την κουβέντα μας, κύριε Βέλιο, και έτσι δεν λαϊκίζουν. Έτσι είναι. Εσείς από την υπηρεσία που προσφέρετε στο ζήτημα, το σπουδαίο ζήτημα της ενημέρωσης. Και εγώ, ακόμα και σε μια προεκλογική περίοδο για μια θέση σπουδαία, λέω, της τοπικής αυτοδιοίκησης αυτή της Περιφερειάρχου Αττικής, να μην επιτρέψουμε αυτό το πράγμα να εκφυλιστεί, να κανονικοποιηθεί, να θεωρούν ιδίως οι νέοι και οι νέες, οι 18χρονοι, ότι είναι ό,τι πιο φυσιολογικό ένας Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου μιας χώρας που προεδρεύει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνομιλεί κρυφές κάμερ όλα αυτά. Να ρωτήσουμε. Αυτό εύχομαι και αυτό θέλω να κάνω. Να πω δηλαδή ότι όλα τούτα δεν είναι κανονικά. Να ρωτήσουμε τον κύριο Μενέλαο Κύβαλο που είναι στο τηλέφωνο και νομίζω μας ακούει υπομονετικά. Καλησπέρα κύριε Κύβαλε. Καλησπέρα κύριε Βέλιο, καλησπέρα κυρία Δούρου. Καλησπέρα. Να σας ρωτήσω λοιπόν με όλα αυτά που μ' ακούσατε φαντάζομαι και ελπίζω, πόσο βαθιά έχει εκφυλιστεί η ελληνική δημοκρατία εν πάση περιπτώσει. Αγαπητοί συνομιλητές, όπως καταλαβαίνουμε η ιστορία αυτή πέραν της κρίσης η οποία ταλάνιζε το πολιτικό μας σύστημα επί μακρό διάστημα, η ιστορία αυτή των 4 τελευταίων χρόνων με το μνημόνιο δεν έπληξε μόνο αυτό που λέμε οικονομία ή παραγωγική δομή ή κοινωνικούς θεσμούς, αλλά κυρίως εξουθένωσε το βάθρο της δημοκρατίας. Δηλαδή τους δημοκρατικούς θεσμούς. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ καιρό να εξελίσσεται και συμφωνώ μαζί σας, παραμένουμε και λίγο απαθείς. Δηλαδή όταν το ίδιο το κοινοβούλιο βιάζεται, οι βουλευτές πηγαίνουν με το περίστροφο για να ψηφίσουν νόμους, τους οποίους οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι καταστροφικοί. Όλα αυτά που γίνονται με τα νομοσχέδια της μιας ημέρας ή του Σαββατοκύριακου έχουν πλήξει σοβαρά τη δημοκρατία και έχουν δημιουργήσει τη συνείδηση ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα και να βγούμε από την κρίση αν δεν καταργήσουμε τη δημοκρατία. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Υπάρχει, λέτε, μια τέτοια λανθάνουσα. Ναι, ναι. Υπάρχει μια τέτοια λανθάνουσα αντίληψη. Υπάρχει μια λανθάνουσα αντίληψη, κυρίως από την ηγεμονεύουσα ομάδα η οποία κυβερνά, αλλά και από τους δανειστές μας. Πολλές φορές θα παρατηρήσατε ότι και οι ξένοι λένε να μην περάσει ο νόμος από το κοινοβούλιο, βγει μια υπουργική απόφαση. Είδατε ότι ο Παπακοσταντίνου ψήφισε μόνος του το πρώτο μνημόνιο. Ναι. Δεν πέρασε από τη Βουλή. Δηλαδή το να καταργήσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς, να παραβιάσουμε συστηματικά το Σύνταγμα, να ευτελίζουμε τους εκπροσώπους του λαού, έγινε μια συνήθεια. Κατά τα άλλα όμως δεν τραυματίζουν τη δημοκρατία περισσότερο αυτοί οι οποίοι μετέρχονται αντιδημοκρατικές μεθόδους εν ονόματι της προάσπισης της δημοκρατίας, ενώ η δίωξη της Χρυσής Αυγής όπως έγινε στην ουσία αποτελούσε και αποτελεί έναν εκφασισμό του κράτους. Έτσι. Είναι κοινό μυστικό. Αυτά που είπε ο κύριος Μπαλτάκος, δηλαδή η αχειραγώγηση της δικαιοσύνης για έολες κατηγορίες σαν νομικό κατασκεύασμα εννοώ, είναι αυτά που λέγαμε στα δημοσιογραφικά και όχι μόνο γραφεία όλοι. Κοιτάξτε κύριε Βέλιο, αυτά που είπε ο κύριος Μπαλτάκος είναι απόρρια του ότι η ίδια η παράταξή του
δεν σέβεται πια ούτε τους θεσμούς ούτε τη δημοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Μπαλτάκος και οι διάφοροι Μπαλτάκοι, οι οποίοι είναι εμφυτευμένοι σε διάφορες θέσεις, είναι πρόσωπα, είναι υποκείμενα τα οποία εκφράζουν δομικά στοιχεία του μετασχηματισμού της Νέας Δημοκρατίας σε ένα ακροδεξιό κόμμα. Υπάρχει μια ηγετική ομάδα, την οποία δεν είναι ο Κρανιδιώτης, ο Μουρούτης, ο Λαζαρίδης ή ο Α ή ο Β. Αυτά είναι πρόσωπα τα οποία μπορεί να είναι και συγκυριακά, να φύγει ο ένας να έρθει ο άλλος. Σωστά. Νομίζω ότι η μετατόπιση σοβαρή είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μεταβάλλεται με ευθύνη και καθοδήγηση και του κυρίου Σαμαρά σε ένα ακροδεξιό κόμμα. Δηλαδή υιοθετεί την ακροδεξιά ατζέντα, έχει διαχωρίσει τη θέση της από την παλιά κλασική αστική φιλελεύθερη δομή και ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας όπως αυτή εξελίχθηκε με τα πολιτευτικά και έχει επιτεθεί εναντίον της μεσαίας τάξης, δηλαδή του βασικού της ερίσματος που διαδραματιζόταν το διακύβευμα μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, αυτό ήταν που λέγαμε πάντα σε αυτό τον, σε αυτό τον ενδιάμεσο, δηλαδή τον εδώ μεσαίο χώρο, είδατε και με το τελευταίο νομοσχέδιο, αγαπητοί φίλοι, ότι διέλυσε κυριολεκτικώς, σαλαμοποίησε και πέταξε στον κιάδα ολόκληρα τμήματα της μεσαίας τάξης τα οποία τη στήριζαν. Αυτό τι σημαίνει, ότι μεταβαλλόμενη σε ακροδεξιό μόρφωμα δεν έχει ιδεολογικούς δισταγμούς ούτε να προσετερίζεται τμήματα της επίσημης ναζιστικής ακροδεξιάς. Ξέρετε, αυτή η αμφίπλευρη διεύρυνση με τη Νέα Ελλάδα προέβλεπε στον κεντροδεξιό χώρο να λιεύσει ορισμένους δεσπεράντους απογοητευμένους και να προσετεριστεί τμήματα και στελέχη. Σας ομολογώ όμως ότι με τρομάζει περισσότερο η περίπου ομολογία Μπαλτάκου, ότι επειδή μας έκοβε ψήφους έπρεπε να σας ρίξουμε στη φυλακή. Μα αυτό η θυαγώγηση της δικαιοσύνης για λόγους εκλογικής ψηφοθυρικής ιδιοτέλειας. Κύριε Βέλιο, όταν μπει σε μια τέτοια σφαίρα, σε μια τέτοια ιδεολογική σφαίρα και μια τέτοια όλα πρακτική, όλα τα μέσα, όλοι οι τρόποι επιτρέπονται. Κοιτάξτε πια, οι θεσμοί, δηλαδή η δικαιοσύνη εργαλειοποιείται, ας πούμε. Δεν έχει πια μεγαλύτερο νόημα παρά να είναι αποδοτική για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Εκεί ο σεβασμός αυτός έχει καταληθεί, γιατί υπάρχουν σκοπιμότητες, οι οποίες, ωραία είπε η κυρία Δούρου, τα μέσα και οι σκοποί αντιστρέφονται. Δηλαδή το μέσον γίνεται και αυτό σκοπός, προκειμένου να επιτευχθεί. Αφού μιλάμε τώρα για την κυρία Δούρου, πώς βλέπετε έτσι ως αναλυτής τις προοπτικές της στην περιφέρεια Αττικής? Κοιτάξτε, την κυρία Δούρου, σφαγείο, έτσι. Η κυρία Δούρου, επειδή την είχα μαθήτριά μου, μια λαμπρή μαθήτρια, αποδεσμεύομαι τελείως από το υποκειμενικό στοιχείο, γιατί είναι και ο χαρακτήρας μου τέτοιος, να προσπαθώ να φαίνομαι εντελώς αντικειμενικός και θα πω ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ζηλεύω. Την γνώρισα σαν μαθήτρια, με πρωτοβουλία, προσωπικότητα, οργανωτικότητα, αλλά εκείνο, ξέρετε, που μου έκανε βαθύτερη εντύπωση είναι ότι είναι ένας άνθρωπος αυθεντικός και γνήσιος. Δηλαδή εκείνο που πράττει το πιστεύει. Ακόμα και όταν εντάχθηκε στην πολιτική την δρόσα, στην κομματική, επέκτησε κομματική ιδιότητα, δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που οι αξίες του, οι αντιλήψεις του και οι ιδέες του γίνονται πράξη. Η Δούρου δεν είναι δύο κόσμοι, ο κόσμος του πολιτικού που συμπεριφέρεται με τον ΑΒ τρόπο της κομματικής σκοπιμότητας και ο άλλος που είναι κρυμμένος. Θα περάσει άσχημα. Περνάει ήδη άσχημα. Δεν θα περάσει άσχημα, γιατί έχει αυτοσυνείδηση και έχει ενοποιήσει αυτούς τους δύο κόσμους και μπορεί και τους χειρίζεται. Εγώ ξέρω ότι ο πολιτικός πρέπει να διαθέτει γερό στομάχι, κινησμό, δολιότητα, υποκριτική δυνότητα. Αν είναι ειλικρινής, αλλή μόνο του. Κύριε, να παρέμβω στην κουβέντα σας. Δεν θέλω να σας αναφέρω τι λέει ο Μαξ Βέμπερ, για να μην θεωρητικοποιήσουμε τη συζήτηση για το τι πρέπει να κάνει ο πολιτικός. Θέλω να πω το εξής. Οι άνθρωποι είμαστε πολλά. Είμαστε οι γονείς μας, είμαστε οι δάσκαλοί μας, είμαστε οι καθηγητές μας, είμαστε οι εμπειρίες μας. Λέει λοιπόν ο κ. Γκύβαλος, που τον είχα καθηγητή στην πρώτη μου σχολή στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, όλα τούτα τα λόγια, και σκέφτομαι ότι για έναν καθηγητή το λιγότερο που μπορεί να ζητάει από τη ζωή του είναι οι μαθητές του να γίνουν αυτό που τους δίδαξε. Αισθάνομαι λίγο άβολα. Θέλω να πω όμως ότι τούτα που είπε ο κ. Γκύβαλος, πρώτα και κυρία, τα έκανε ο ίδιος πράξη στους φοιτητές του. Δεν χάναμε μάθημα.
σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα τμήμα που στεγαζόμασταν στο ιστορικό κτίριο Τσίλερ, στο ή αλλιώς χημείο στη Σόλωνος, που τουλάχιστον μέχρι να αποφοιτήσω εγώ υπήρχαν αίθουσές του που όταν έβρεχε γεμίζανε νερά. Οι υλικοτεχνικές υποδομές τέλος πάντων άθλιες. Προσφάτως έμαθα ότι κάπως μπήκε ένα μισθή. Είχαμε έναν καθηγητή που προσπαθούσε να μας εξηγήσει πώς να μην χάνουμε μάθημα και είχαμε και έναν καθηγητή στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης που θα θεωρητικοποιήσω λίγο, δάσκαλε, την κουβέντα. Ελεύθερα. Το φοιτητικό σώμα ήταν γυναικείο, feminization λέμε στην κοινωνιολογία. Και αυτός προσπαθούσε να μας εξηγήσει ότι και δασκάλες ακόμα αν θέλουμε να γίνουμε θα πρέπει, θυμήθηκε τώρα το Βέμπερ, μας μάθαινε και άλλους σπουδαίους διανοητές και ξέρετε αυτό δεν ήταν καθόλου απλό, μα καθόλου απλό να εξηγήσει σε κοπέλες που ερχόταν από την επαρχία που θεωρούσαν ότι αν δεν κατορθώσουν να βρουν δουλειά ως δασκάλες θα γίνουν καλές μαμάδες και πέραν τούτου ουδέν. Δεν υποτιμώ τίποτα από τα δύο, τα θεωρώ δύο εξαιρετικές ιδιότητες. Να υπάρχει εκεί με μια στοικότητα, υπομονετικότητα, αλλά δικαιοσύνη και αυστηρότητα. Είναι δύο αρχές που τις πιστεύω απόλυτα. Απόλυτα και θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν να εφαρμόζονται στον τόπο η αυστηρότητα και η δικαιοσύνη. Να μας εξηγεί πώς είναι σπουδαίο να γίνουμε ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Και επίσης μου μάθει κάτι άλλο, ότι το να ασχολείσαι με την πολιτική δεν είναι λογική καριέρας. Γι' αυτό και τόσο απλά και χωρίς ιδιαίτερες την πανοκρουσία παραιτήθηκα από τη βουλευτική μου έδρα. Μου έμαθε να ξεχωρίζω τον Αριστοτέλη από τον Πλάτωνα, να αντιλαμβάνομαι τις συγκρούσεις που έχουν ως θεωρίες, αλλά ότι πολιτική είναι η καθημερινότητά μας, είτε γίνουμε δασκάλες, είτε ενταχθούμε σε ένα κόμμα. Πολιτική είναι η ίδια η ζωή στο κάτω-κάτω. Και θέλω να, με τους αγώνες μου αυτή τη στιγμή και με τη στάση ζωής μου, να εξηγήσω στους Έλληνες και στις Ελληνίδες ότι δεν υπάρχει η πολιτική της καριέρας. Έτσι, δεν μπαίνεις στον πολιτικό στίβο για να γίνεις κάτι όταν μεγαλώσεις, αλλά γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Και επειδή η δικιά μου γενιά, και εγώ είμαι 39 χρονών, πέρασε εκείνη την άθλια δεκαετία του 90 που τον ασχολήσε με την πολιτική, δεν ήταν trendy. Ή τέλος πάντων θα έπρεπε να ενταχθεί στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία και γρήγορα να γίνει γενικός γραμματέας. Ναι, έπρεπε. Ήταν τα Golden Boys έτσι, της πολιτικής τότε. Να παίζει στο χρηματιστήριο κτλ. Θέλω να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή και να εξηγήσω ότι ούτε trendy ούτε ξετρέντι είναι σπουδαίο πράγμα να παίρνουμε τις ζωές στα χέρια μας. Και αυτό μου το έμαθε. Και τούτος ο δάσκαλος, όπως και άλλοι πολλοί που τους χρωστάω. Αυτό, κύριε Γκίβαλ, είναι μια συζήτηση που ελπίζω να την κάνουμε και μαζί εδώ στο στούντιο σύντομα. Ασφαλώς, όποτε θέλετε, κύριε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ και καλή επιτυχία στη μαθητριά μου. Να είστε καλά, δάσκαλε. Παρά τα αυτά, πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισε λάθος, με λάθος τρόπο την ιστορία του βίντεο. Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως την καρπώνεται. Εγώ θα έθετα θέμα δημοκρατίας. Νομίζω το θέσαμε, αλλά ξέρετε κάτι. Όχι. Δεν έχει κανένας από τους δύο μας γένια. Ναι. Για να αρχίσουμε να τα τραβάμε και να τα ευλογούμε. Λέω το εξής. Όταν από τον Ιούνιο του 2013 λέγαμε ότι εδώ τα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο συνομιλεί ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία με μια κατά τα άλλα εγκληματική οργάνωση. Θέλω να σας πω ότι βάλαμε το σπουδαίο ζήτημα της δημοκρατίας. Εκεί κάνουμε πάλι το λάθος όμως. Προφανώς συνομιλεί ο Σαμαράς με την ακροδεξιά του, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται την ανταρσία που λέει ο λόγος. Ταυτίζεται την ανταρσία με τους ναζιστές. Όχι, λέω, ο καθένας, κάθε κόμμα το οποίο επιχειρεί να ανοίξει τη βεντάλια, θα πάει και προς τα άκρα του. Λογικό είναι. Όχι, όχι, αυτά τώρα. Λογικό είναι να γλυκοκοιτάζει η Νέα Δημοκρατία τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Όχι, κύριε Βέλιο, δεν είναι λογικά. Γιατί, τι είναι, λέει, οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής τι είναι. Δεν είναι καθόλου λογικά. Γιατί όχι. Και φτάσαμε εδώ. 500.000 ψηφοφόροι, τι είναι λεπροί. Κύριε Βέλιο, φτάσαμε ως εδώ επειδή τα θεωρείτε λογικά. Όχι. Φτάσαμε ως εδώ επειδή θεωρούμε λογικό να χειραγωγείται η δικαιοσύνη και να μην μας ενδιαφέρει. Γιατί ξέρουμε ότι γίνεται. Όλοι μαζί δεν το κάνουμε.
Λοιπόν, όλοι μαζί. Εγώ ούτε λέω... όλοι μαζί τα φάγαμε, ωραία, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι μαζί. Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά και να πάρω το σκυτάλι από αυτά που είπε πριν ο κύριος Γκίβαλο. Ωραία. Ένα. Πολιτικές λιτότητας και εξαθλίωσης. Και όταν λέω εξαθλίωσης, το εννοώ. Μπράβο. Διότι 5.000 συμπολίτες μας επέλεξαν την έξοδο από τούτο τον κόσμο και δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Εσείς που πηγαίνετε και στους δήμους τώρα θα πρέπει να βλέπετε εκατοντάδες οικογένειες οι οποίες δεν έχουν να φάνε και ολεκτικά σε διάφορους δήμους χώρες. Άρα, πολιτικές τέτοιου είδους οικονομικές, ναι, νεοφιλελεύθερες, ναι, δεν μπορούν να υλοποιηθούν σε ένα πλαίσιο δημοκρατικό. Άρα, για όποιον είχε την πολυτέλεια στο παρελθόν και τώρα να διαβάζει, να βλέπει πώς λειτουργούσαν τα διάφορα προγράμματα λιτότητας και εξορθολογισμού διαφόρων χρέων μη βιωσίμων παντού σε τούτο τον ντουνιά, σε όλο τον κόσμο, θα δει ότι αυτά χρειάστηκαν ένα αντιδημοκρατικό πλαίσιο. Εδώ λοιπόν είναι η τεράστια χρησιμότητα ενός ναζιστικού μορφώματος. Αυτό λοιπόν. Τι εννοείται, κατασκευάστηκε? Δεν κατασκευάστηκε απλά. Λειτουργήσε με τρόπο ώστε να ασκεί φόβο στην ελληνική κοινωνία. Μα η ελληνική κοινωνία, ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας στις ασχημονίες των χρυσαυγητών βρήκε την έκφραση του θυμού της. Τώρα... Το ότι πηγαίναν και βρίζανε, χτυπούσανε, ουρούσανε έξω από τα συστημικά μέσα. Όλες αυτές, ωραία, οι ασχημονίες κάπου εξέφραζαν μια κοινωνία, ωραία, που δεν μπορούσε να εκφράσει την οργή της αλλιώς. Για να αρχίσουμε να βάζουμε τελεία σε κάποια πράγματα. Άρα να ζητήσουμε ότι η ιστορία της Χρυσής Αυγής λειτουργήσε ως ένας μοχλός φόβου προς την ελληνική κοινωνία για να μην διαμαρτύρεται. Ένα και στο χέρι. Τώρα, για να δούμε γιατί 500.000, πολύ λιγότεροι είναι, αλλά τέλος πάντων. Άσυπτος, λέμε τώρα. Συμπολίτες μας, ναι, Έλληνες, το τονίζω. Δεν θεωρώ ότι το να είσαι Γερμανός ή Γάλλος ναζιστής είναι πολύ λογικό. Αλλά τέλος πάντων, όχι στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και στη χώρα που στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανέκοψε την επέλαση του Τρίτου Ράιχ, πιστεύουμε ότι θα δώσουμε λύση στα οικονομικά μας προβλήματα υψώνοντας το χέρι ναζιστικά. Όχι, αλλά καλά, ξέρετε, εγώ δεν θεωρώ πολύ λογικό το ότι πάει κανείς στην εκκλησία για να κάνει προσευχή να βρει από εκεί την υγεία του. Δεν τα τσουβαλιάζουμε όλα. Όχι, αλλά λοιπόν, για να δούμε τώρα αν αυτό το πράγμα έτυχε ή πέτυχε. Όπως λέγαμε ότι τη δεκαετία του 90 η δικιά μου γενιά θεωρούσε ότι λίγο το πολύ γραφικό ήταν ασχολήσε με την πολιτική. Πάλι στη χώρα του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα. Ήταν λίγο μπανάλ, ας πούμε, ναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ ισχυρίζομαι ότι η ιστορία της ανόδου ενός ναζιστικού κόμματος στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν έχει να κάνει μόνο με την κρίση. Είναι πολυπαραγοντική. Και βοηθήσαν αρκετοί παράγοντες τα προηγούμενα χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτον, απουσία συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής. Η χώρα η οποία, σύμφωνη, είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκαίνιασε 2, 3, 4 φορές ένα Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, όταν στις αρχές δεκαετίας του 90 άλλες χώρες. Σύμφωνο. Έτσι, σύμφωνο. Είχαν μέχρι και Γενική Γραμματέα Μετανάστευσης. Είχαμε και πιέσεις πολυπίκυλες, έτσι. Πάντως, μία σειρά από κυβερνήσεις του τόπου, σύμφωνη, φρόντισαν την ιστορία του μεταναστευτικού να χτίσουν μεν Ολυμπιακά έργα. Έτσι, αλλά να μην σεβαστούν τη χάρτα δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα της μετανάστευσης έβγαλε στον Άγιο Παντελεήμονα πολλούς διαμαρτυρόμενους και έκανε ένα μέλος της Χρυσής Αυγής να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ως εκεί είχε μείνει. Δεν είναι μόνο. Όχι, δεν άρπαξε. Εκεί είναι με τη λογική της δημοσιογραφίας και του ρεπορτάζ. Ναι, μπορεί. Διότι επαναλαμβάνω ότι όταν για 20ετία και πλέον δεν αντιμετωπίζει σοβαρά τα ζητήματα της μετανάστευσης. Ναι, δεν βγάζεις Χρυσή Αυγή στο. Δεύτερο, μία απουσία σοβαρή συνεκτική συνεπού καταστολή πολιτική ενάντια στο έγκλημα. Η ελληνική αστυνομία, δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, ήταν μία δεξαμενή ψηφοφόρων. Θυμάστε, ριγύλησε το σπίτι μας. Τώρα το πλεόνασμα το μοιράζουμε στους ένστολους έναντι άλλων κατηγοριών. Υπάρχει μια παράδοση, λοιπόν, ναι. Δεν θέλαμε άρα μια σοβαρή ελληνική αστυνομία, η οποία να καταδίωκε το έγκλημα. Θέλαμε μια ελληνική αστυνομία που να τη χρησιμοποιούμε και αυτή εργαλειακά. Και τέλος, το ζήτημα της παιδείας. Όταν γενιές ολόκληρες μεγαλώνουν σε τούτο τον τόπο και αγνοούν την ύπαρξη του Μανώλη Γλέζου. Και αυτό γιατί το λέω. Δεν είναι αυτό το οποίο έφερε τη Χρυσή Αυγή. Με συγχωρείτε. Η απουσία παιδείας.
Επαναλαμβάνω, το να μην ξέρει τι έχει συμβεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το να μην έχει ακούσει τη λέξη ολοκαύτωμα. Μα ξέρετε ότι η απουσία παιδείας, η εξάρθρωση της παιδείας ξεκίνησε από κεντροαριστερές κυβερνήσεις. Ωραία, ωραία. Έτσι. Ναι, δεν θα τις υπερασπιστώ. Θα είμαι τελευταία. Εντάξει, γιατί θα είμαι τελευταία. Η παιδεία εξαρθρώθηκε μέσα στη δεκαετία του 80. Στη δεκαετία του 90 είχα κάνει μια επιλογή να είμαι σε ένα κόμμα που δεν ήταν καν τότε συνασπισμό μέσα στη Βουλή. Δεν έκανα λόγο να υπερασπίσω την περιβόητη κεντροαριστερά. Σας λέω λοιπόν ότι το ότι φτάσαμε στη χώρα που γίνεται στη δημοκρατία να έχουμε ναζιστικό κόμμα με τόσο μεγάλο ποσοστό δεν είναι μόνο η κρίση χρέους. Κάποιοι φρόντισαν γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα μην πέφτει κανένας από τα σύννεφα και θέλω να ευχηθώ και να σας ζητήσω και μια προσωπική χάρη ως δημοσιογράφος να μην μείνει η ιστορία του βίντεο του Μπαλτάκου σε μια ανάλυση και σε μια ερμηνεία και σε μια προσπάθεια κεφαλοποίησης δημοσκοπική ή και εκλογική. Εάν θέλουμε σε τούτο τον τόπο να ξεριζώσουμε το κακό, θα πρέπει δημοσιογράφοι, άνθρωποι που έχουν θεσμική ιδιότητα σε όλα τα επίπεδα του τόπου, επιτέλους να βάλουμε μπροστά για μια άλλη παιδεία, για μια άλλη μεταναστευτική πολιτική, για μια άλλη οικονομική πολιτική. Γιατί αλλιώς τα βίντεο θα πληθαίνουν και την ίδια στιγμή θα πληθαίνει ουσιαστικά και το κακό, το πείο, το δηλητήριο σε τούτη τη γωνιά του κόσμου. Κάτι που προβλέπω ότι θα συμβεί, αλλά θα το συζητήσουμε εγώ μετά από λίγα λεπτά. Εγώ έκκληση κάνω, εμείς τουλάχιστον, όσο πέφτει στους ώμους μας. Δεν μπορείτε ούτε εσείς ούτε εγώ. Αναφτιαχτεί όμως ένα ευρύ μέτωπο για να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί αλλιώς θα παίζουμε στα τηλεπαράθυρα. Είναι ένα σύστημα που πυροεί, φοβάμαι θα συνεχίσει να πυροεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Το τέλειο πρόγραμμα για τέλειο σώμα. Συνδυασμός με CLA. Από αυτό που έχει γίνει της μόδας τα τελευταία χρόνια και όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε σήμερα... Θα περίμενα από το ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα, λοιπόν, το λέω. Σήμερα λοιπόν, φαντάζομαι θα το έχετε δει, στην Κυριακάτικη Αυγή υπάρχει μία συνέντευξη δική μου, όπου μιλάει για τα ζητήματα της εκτροπής και τα ζητήματα της δημοκρατίας και όπως λέγαμε και πριν το διάλειμμα για όσους δεν μας έχουν παρακολουθήσει, εμείς και όχι μόνο εμείς, όλοι οι δημοκράτες πολίτες σε τούτο τον τόπο δεν αντιμετωπίζουν την ιστορία αυτής της ναζιστικής οργάνωσης με τη λογική του ωφέλους ή του σκοπού. Ευτυχώς είμαστε περισσότεροι. Δεν είναι οι Μπαλτάκοι σε αυτόν τον τόπο. Οι πολλοί. Ναι, το λοιπόν, θέμα της ψηφοθυρίας αφορά περισσότερο και τη Νέα Δημοκρατία τώρα, που είναι συγγενές, πιο συγγενής χώρος. Και γι' αυτό τελειώσαμε πριν το διάλειμμα με την έκκληση ότι θα πρέπει επιτέλους να το δούμε διαφορετικά. Να μην μετράμε τις λέξεις στα δελτία τύπου, να μην μπούμε στο χαρτοπόλεμο. Διότι θα μπορούσα και εγώ με πάρα πολύ ευκολία να σας πω ότι είμαι θυγμένη ως Ελληνίδα πολίτης όταν βλέπω τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης και έναν άνθρωπο που έχει μια εξέχουσα αυτή τη στιγμή θέση, αυτή του Υπουργού Εξωτερικών, ναι, να έχει βγάλει το ακροδεξιόμετρο, ενώ υποτίθεται είναι ο εκφραστής ενός σοσιαλιστικού κινήματος σε τούτο τον τόπο, να έχει βγάλει ένα ακροδεξιόμετρο και να μετράει ποιοι υπουργοί είναι ακροδεξοί και ποιοι λιγότερο σας στην κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει το άλλο το σοσιαλιστικό κίνημα, για να νομιμοποιηθεί η συμμετοχή τους σε αυτήν την κυβέρνηση. Δεν το έκανα όμως. Ο κύριος Βενιζέλος. Μα δεν το έκανα. Λοιπόν. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί η χώρα μας αυτή τη στιγμή προεδρεύει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Όπου υπάρχουν τα ευρωπαϊκά ιδεώδια, όπου υπάρχει ο γαλλικός διαφωτισμός ή τουλάχιστον υπήρχε. Γιατί τώρα έρχεται η κυρία Αλλά Μέρκελ. Δεν εξοραίζουμε και τόσο τους Ευρωπαίους. Είναι κοινικότατη. Απλώς εγώ δεν τους είμαι αλακάρτη υπέρ της Ευρώπης σε κάποια θέματα και όχι σε κάποια άλλα. Τώρα, ας πούμε την Παρασκευή, έρχεται εδώ η κυρία Μέρκελ και έχουμε το εξής παράδοξο, αν δεν ήταν τραγικό, γιατί αφορά τις ζωές μας. Οι εκφραστής των πολιτικών λιτότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να παριστάνει την εκφραστή, τον εκφραστή πολιτικών υποσυσιολογίας του κύριου Σαμαρά. Εδώ γελάμε, διότι εδώ θα έρθει και θα γίνει μια προσπάθεια από μέρους της κυβέρνησης να παίξει με το πλεόνασμα, αυτό που το μοιράζει σε άλλους και όχι. Λοιπόν, και εδώ λέω ότι θα μπορούσα να μιλάμε για γκροτέσκο, θα μπορούσα να μιλάμε για ένα θεατρικό μπουρλέσκ, αλλά μιλάμε για τις ζωές μας. Συμφωνώ, αλλά βλέπω ότι αυτή η νέα επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης, αφού ήρθαμε σε αυτό, περνάει.
Ο κόσμος θέλει να ελπίσει. Τώρα, να σου πω κάτι, γιατί παρά ήμασταν ευγενική Κυριακή βράδυ, ας πούμε. Κυριακή βράδυ είναι πιο, πιο χαλαρή μέρα. Καμιά τηλεόραση στο κεφάλι μας. Επειδή ακριβώς από τον Ασπρόπυργο στο Γαλάτσι και από τη Νέα Σμύρνη στο Εγάλεο, σας λέω ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος που δεν είναι των τηλεοπτικών στούντιο. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, και ευτυχώς. Και αυτός ο κόσμος μου δίνει δύναμη, αυτός ο κόσμος μου δίνει πείσμα, ελπίδα. Για πείτε μου τώρα, Λίσσα, γιατί. Δηλαδή, αυτά που λέμε τώρα. Εμείς και δεν προς Θεού, ας πούμε, ή αυτά που ακούς πρωί-πρωί στα πρωινάδικα αναλύσεις. Εδώ είναι η τηλεόραση είναι ένα ερμητικό, ένα στεγανοποιημένο σήμερα. Ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει αυτό, έτσι. Αυτό με ενδιαφέρει. Όλη αυτή η προπαγάνδα κυβερνητική, που θα μπορούσα να την αναλύσω και να σας πω, είναι τζούφια και όντως είναι. Όλη αυτή η προπαγάνδα όμως, η οποία είναι ωραία στημένη, πολύ ωραία στημένη, περνάει ένα αίσθημα ότι πιάσαμε πάτο, σταθεροποιούμαστε, αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Είναι καλά στημένη προπαγάνδα και μπράβο στα παιδιά, στους επαγγελματίες που την έχουν στήσει. Πώς περνάει στον Ασπρόπυργο, στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι, εσείς που κάνετε τις περιοδίες αυτές τις μέρες? Σας λέω λοιπόν ότι όπως έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν δύο κόσμοι. Ο κόσμος του τηλεπαραθύρου και ο κανονικός εκεί έξω. Τώρα, εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι δεν κάνει ζημιά. Ότι όλο αυτό το. Δηλαδή αξίζει τον μπράβο που του λέτε. Αξίζει. Γιατί εμπολείς πετυχαίνουν αρκετά πράγματα. Καταρχήν, πολλοί κόσμος ζει με την τηλεόραση σαν ομφάλιο λόγο. Έτσι, ενημερώνεται και ζει μέσω αυτής της εικονικής πραγματικότητας. Και γι' αυτό προσπαθώ να είμαι όλη μέρα με την καινούργια μου ιδιότητα αυτή της υποψηφίου Περιφερειάρχη Αττικής με τον κόσμο. Διότι άλλοι έχουν τους εργολάβους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμείς έχουμε το πείσμα μας, τους αγώνες μας, τα εχέγγυα και την πορεία μας. Διότι είναι μικρός ο τόπος, κύριε Βέλιο. Και ό,τι και να προσπαθούν να κάνουν, δηλαδή όσο και να προσπαθήσουν να παρουσιάσουν τη Δούρου, μέχρι φροντίσανε να πούνε ότι έχω υπάρξει, ας πούμε, υπάλληλος υπουργού που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Τα πανόλα. Τι ξέρω την ιστορία αυτή. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι. Τι άλλο σας βγάλανε, άθεοι, αμαρτωλοί, τι άλλο. Ότι είμαι εναντίον των ομάδων. Ότι δεν θέλω να φτιαχτούν γήπεδα, επειδή εγώ θέλω να φτιαχτούν γήπεδα, αλλά δεν θα φτιαχτούν με τους όρους μπανανίας που έχουν φτιαχτεί στο παρελθόν. Μέσω ΟΠΑΠ εννοείται. Ένα γήπεδο. Γιατί έτσι φτιαχνόταν. Ένα γήπεδο για να δοθεί στον κόσμο του θα πρέπει να σέβεται τους κανόνες, το περιβάλλον. Δεν θα τα ξεπατώσουμε όλα σε αυτόν τον τόπο πια. Ούτε θα κάνω εγώ προεκλογική εκστρατεία όπως κάνει ο απερχόμενος περιφερειάρχης και γήπεδα θα σας φτιάξουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτές είναι δόκιμες συνταγές, βέβαια, έτσι. Ναι, που έχουν περπατήσει στην ελληνική πραγματικότητα. Έχουν περπατήσει εδώ και 30 χρόνια. Ναι. Τι, 39, ακριβώς, από το 1974 που έτσι γεννήθηκα. Είναι, έτσι είναι. Λέω όμως. Α, πράγματι, εσείς είστε γεννημένοι. Ακριβώς, τον Οκτώβριο του 1974. Παιδί της μεταπολίτευσης, κανονικά που λέμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Λέω λοιπόν, επειδή αυτές εξαπάτησαν και δίνω τη μάχη να μην εξαπατήσουν εκ νέου πολλές γενιές Ελλήνων, πρέπει να τελειώσουμε και να κάνουμε μια αρχή. Και ισχυρίζομαι ότι αν κάνεις την αρχή στην περιφέρεια Αττικής, που είναι μισή πατρίδα, μισή χώρα, μπορείς να την κάνεις όλη τη χώρα. Όταν ακούω πρέπει στην πολιτική, αμέσως κουμπώνουμε. Γιατί ο ρεαλισμός λέει, για να μην πω ο κινησμός, ότι αυτός ο κόσμος έτσι λειτουργεί, αυτά θέλει να ακούσει, ελπίδα ζητάει και ας είναι φρούδα, μια γνήσια αλήθεια, ο κόσμος τη φοβάται. Ναι, αλλά όπως είδατε, εγώ μιλάω με αλήθειες, ακόμα και αν αυτό μου στοιχίζει σε απειλές. Τι εννοείται απειλές? Σε ηλεκτρονικούς στρατούς που έχουν ξαμοληθεί εναντίον μου, όχι τώρα, αλλά και στο παρελθόν. Mm. Σε εφημερίδες όπου περπατάς στον δρόμο και βλέπεις το όνομά μου κρεμασμένο και άλλα τέτοια, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα. Mm. Δεν θα εκχωρήσουμε τη χώρα αυτή. Στα πού συμφέροντα είναι, και σε όλους αυτούς είναι αυτή η Ελλάδα, που λένε ότι αλήθεια και το χρέος είναι βιώσιμο και η ιστορία μιας δημιουργίας ναζιστικής οργάνωσης σε τούτο τον τόπο θα περάσει. Και πού είναι αυτή η άλλη Ελλάδα? Είναι εκεί που τη συναντώ κάθε μέρα. Είναι εκεί που τη συναντώ κάθε μέρα. Ναι. Στους εναπομείναντες χώρους δουλειάς, και λέω εναπομείναντες γιατί έχουν φροντίσει να μην μείνει τίποτα όρθιο σε τούτο τον τόπο. Στις γειτονιές. Ναι, αλλά κάποτε αυτή η Ελλάδα, αντί να περιμένει να πάτε εσείς και οι άλλοι και ο άλλος να τη συναντήσει, αυτή η Ελλάδα θα έπρεπε να έρθει εκείνη να μας συναντήσει και να μας επιβάλλει τους όρους της. Γιατί αυτή η Ελλάδα φυτοζωεί
με όρους που άλλοι τους επιβάλλουν. Ακούστε, εγώ θεωρώ χρέος μου να πάω να βρω τους συμπολίτες μου. Διότι δεν είμαι κανένας σωτήρας και μεσσίας όπως το παρελθόν, όπου θα πρέπει οι συμπολίτες μου να μου αναθέσουν να σώσω την περιφέρεια της. Το αντίθετο έλεγα. Όταν εσείς πηγαίνετε να τους βρείτε, υπάρχει ένα στοιχείο ότι κατεβαίνετε για να τους δώσετε τις λύσεις. Αν έρθουν εκείνοι να επιβάλλουν τις λύσεις που θέλουν, σε εσάς είναι αυτοί οι σωτήρες. Όχι. Δεν κατεβαίνω για να δώσω λύσεις. Κατεβαίνω για να ακούσω. Διότι ρημάξαμε από τους παντογνώστες, ρημάξαμε τους πολιτικούς όπως λέτε εσείς και βλέπω να περνάει η βδελιγμία στη ματιά σας. Ρήμαξα και εγώ, ρήμαξαν οι φίλοι μου. Εγώ θέλω η Δήμητρα που έχει πάει στην Αλάσκα τώρα με την οικογένειά της να ξαναγυρίσει στον τόπο της. Να μην μιλάω μαζί της μέσω email, να μην της δίνω κουράγιο για το πολλούς βαθμούς μείων που αντιμετωπίζει για πολλούς μήνες στον τόπο. Γιατί θέλετε να την καταδικάσετε να ξανάρθει στον τόπο της? Γιατί εγώ έχω και παιδί το οποίο ετοιμάζεται να φύγει, να τελειώσει το λύκειο. Και του λέω φύγε, δεν έχεις προοπτική εδώ. Αυτός ο τόπος είναι όχι μόνο μικρός, είναι και κλειστός. Ακούστε κύριε Βέλιο, αντιλαμβάνομαι ότι επειδή δεύτερη ζωή δεν έχει, σε προσωπικό επίπεδο και για το παιδί σας και για τη Δήμητρα, ενδεχομένως φαίνεται η επιλογή να φύγεις από τη χώρα καλύτερη. Αλλά άμα φύγουμε όλοι, κύριε Βέλιο. Ναι, ο τόπος δεν θα έχει προοπτική. Λοιπόν, και για να έχει προοπτική, δεν πρέπει μόνο να ομνύουμε στον πατριωτισμό του παιδιού σας και της Δήμητρας. Πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που να ξαναγυρίσουν υπερήφανα και με αξιοπρέπεια. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι ένα σύστημα διαπλοκής ελέγχει τις εξελίξεις, είναι μπροστά από τις εξελίξεις. Είναι πιο ευρηματικό, πιο έξυπνο και καταφέρνει και κοροϊδεύει συνεχώς τον κόσμο. Ναι, αλλά και εν τέλει ελέγχει τα πράγματα. Ναι, αλλά επειδή έχω διαβάσει πολλή ιστορία στη ζωή μου, σας λέω ότι τούτος ο τόπος έχει περάσει και άλλες τέτοιες περιόδους και επειδή υπήρξαν κάποιοι που δεν το δέχτηκαν, δεν είπαν ότι άπαξ και τα συμφέροντα είναι πιο ευρηματικά από μια προσπάθεια κουβέντας με το Ιδούρου σε ένα πλατό Κυριακή βράδυ, δεν το βάλαν κάτω. Και νικήσανε. Και θα νικήσουμε, κύριε Βέλιο. Έχω, ξέρετε, στο τηλέφωνο το Γιάννη Μάζη. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και καθηγητής μάλιστα της γεωπολιτικής. Και αναρωτιέμαι. Καλησπέρα, κύριε Μάζη. Καλησπέρα σας, κύριε Βέλιο. Αναρωτιέμαι, πέρα τώρα από τα εσωτερικά, ο τόπος μας έτσι γεωπολιτικά μιλώντας, γεωοικονομικά, αν θέλετε, είναι νησής σταθερότητας μέσα σε ένα ασταθές περιβάλλον? Πώς βλέπετε την Ελλάδα? Κοιτάξτε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θα ήθελα να βάζω και λίγο αισιοδοξία στη σκέψη μου. Θα σας πω λοιπόν ότι ο τουρισμός τελευταία πάει καλά γιατί καίγεται όλη η Μέση Ανατολή. Ναι. Να πούμε ωσανά. Όχι. Απλώς όχι, λέω ότι όλα τα πράγματα έχουν δύο όψεις και αυτό που λέτε μπορεί να μην είμαστε η νησίδα της σταθερότητας, αλλά εν πάση περιπτώσει από την πλήρη αστάθεια και αποσταθεροποίηση που έχουμε στο εγγύς γεωπολιτικό μας περιβάλλον έχουμε ένα όφελος. Το άλλο όφελος είναι ότι έχουμε τη Ρένα την οποία την έχετε στήσει εκεί στην Ελλάδα και τη χτυπάτε. Νομίζω δεν την πυροβολώ. Προσπαθείτε να αποδείξετε ότι είναι υπερβαλλόντος ευαίσθητη και υπερβαλλόντος ρομαντική. Αυτό είναι προς το συμφέρον της. Έχω υιοθετήσει εγώ το ρόλο του κακού και κυνικού. Αυτό μου. Άρα εσείς σαν δημοσιογράφος ξέρετε να μετράτε τον κόσμο και τα συναισθήματά του, οπότε πιστεύω ότι όντως είναι προς το συμφέρον της. Εγώ θεωρώ όντως πως είναι ευαίσθητη και αυθεντική και κινδυνεύει γι' αυτό λόγο. Και είναι και προς το συμφέρον ημών των υπολείπων, διότι μας χρειάζονται μερικά νέα παιδιά, με χωρίζουν 20 χρόνια από την Ρένα και τη βλέπω σαν μαθήτριά μου. Χρειαζόμαστε μερικά τέτοια νέα παιδιά τα οποία να είναι γεμάτα πείσμα με ρομαντισμό, ο οποίος όμως να σταματάει ως ένα σημείο και εκεί να αρχίζει το τι μπορεί, το τι δύναται. Γιατί η Ρένα, από όσο την ξέρω, είναι αριστοτελική. Πιστεύει δηλαδή ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και γι' αυτόν τον λόγο μπορώ να συζητάω μαζί της και να απολαμβάνω τη συζήτηση. Δεν μου λέτε, αν έβγαινε στην περιφέρεια Αττικής, όπου δεν είναι μόνο ένα εκλογικό σφαγείο, είναι και ένας λάκκος με φίδια διαπλοκής μικρότερων ή πολύ μεγαλύτερων συμφερόντων κτλ. Θα μπορούσε να χτυπήσει, λέτε, το χέρι στο τραπέζι? Θα μπορούσε να τα βάλει με τα μεγάλα μαχαίρια των μεγάλων συμφερόντων? Ασυζητητή, γιατί είναι καθαρή.
Καλά, μπορεί να είναι καθαρή και μπορεί να τη φάνε λάχανο, δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι καθαρή και να τη βγάλουν λασπωμένη από την κορυφή ως τα νύχια. Αυτά είναι εύκολα παιχνίδια για επαγγελματίες. Δεν τρώγονται εύκολα οι καθαροί άνθρωποι, κύριε Βέλιο. Δεν τρώγονται εύκολα. Το έχει, λέτε, και το στομάχι και τα κότσια. Το έχει, έχει, καλά, στομάχι έχει σίγουρα. Γιατί αν έχετε καταστάσεις δύσκολες και επιπλέον έχει και τα κότσια, τη βλέπω, διότι οι αποστάσεις οι οποίες διατρέχει όλο αυτό τον καιρό και τη βλέπω και φρέσκια και δροσερή. Έχει πάθει ένα είδος ντοπαρίσματος, το έχω δει, έχω μακρά πύραγο στα πολιτικά και στα εκλογικά. Έχει πάθει ένα είδος ντοπαρίσματος από την ενέργεια που εισπράττει μετά από τον κόσμο. Ναι, γιατί είναι έχει μια διάθεση ντόπα να κάνει πολύ κάτι ειδικού χαρακτήρα. Και ξέρετε κάτι, μ' αρέσει που δεν κάθεται να μετρήσει τι της αναθέτουν. Κάποιος άλλος στη θέση της θα έλεγε, μα γιατί με κατεβάζουν στις τοπικές εκλογές και δεν με αφήνουν να κάνω υψηλή πολιτική και να πετύχω κάποιους προσωπικούς μου στόχους οι οποίοι κατά κοινή νομολογία είναι πολύ πιο φιλόδοξοι. Την είδα ότι είναι στρατιώτης, είναι φαντάρος. Και αυτό το νιώθω καθημερινά όταν μιλάω μαζί της. Αγωνίζεται, δεν μετράει, παίρνει το ρόλο της, παίρνει το έργο της, το βάζει στην πλάτη και φεύγει. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Και κυρίως δεν βαριέται. Γι' αυτό είναι πολύ όμορφο. Μην ξεχνάτε ότι στην πολιτική όμως το αποτέλεσμα μετράει πάντα. Στην πολιτική και στην ιστορία υπάρχουν οι νικητές και οι ηττημένοι. Όχι οι έχοντες καλές και κακές προθέσεις, έτσι δεν είναι? Νικημένος είναι αυτός που το έχει πάρει απόφαση ότι νικήθηκε, κύριε Βέλιο. Στην πολιτική άλλωστε πρέπει να είναι κανείς εφτάψυχος. Μάλιστα. Οι γυναίκες είναι νεάψυχες, έχω την εντύπωση. Α, εγώ εμπιστεύομαι τις γυναίκες. Εμπιστεύομαι το ένστικτό τους. Είναι τα καλύτερα πολιτικά όντα οι γυναίκες. Εγώ το έχω βιώσει αυτό. Εκτός από το ότι τις εμπιστεύομαι, τις φοβάμαι κιόλας. Α. Α. Τα αφήνω αυτό να αιωρείτε. Τι έχει να φοβηθεί ο ψηφοφόρος ή τα συμφέροντα από τη Ρένα Δούρου ως περιφερειάρχη ενδεχομένως της Αττικής? Ξέρετε, μερικές γυναίκες που ανακατεύονται με την πολιτική όπως η Ρένα τα πιστεύουν αυτά που λένε και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Για όλους εμάς τους υπολείπους οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε και λίγο, να έχουμε, ρε παιδί μου, και ένα χώρο να κινηθούμε ελεύθερο, να κάνουμε και τις κουτσουκέλες μας και τις ανοησίες μας. Οι γυναίκες είναι πάντα πιο αυστηρές, είναι πάντα πιο μεθοδικές, είναι πάντα πιο μετρημένες, είναι στοχοποιημένες. Μεταβάλλονται σε πασιονάριες των αρχών και των στόχων τους, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια ευελιξίας και μπαγαποντιάς στο ίδιο το εκλογικό σώμα. Ακριβώς. Τα απαιτεί αυτά. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα. Και σε μια χώρα ψυχυλωμένη όπως η Ελλάδα, έτσι. Για ένα σάπιο σύστημα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα πράγματα. Έχετε δίκιο. γι' αυτό της εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία και καλό κουράγιο. Έχει όλα τα όπλα, έχει τις γνώσεις, έχει το κέφι, έχει την δύναμη και κυρίως έχει έναν ρεαλισμό ο οποίος με κάνει να την εμπιστεύομαι. Να είστε καλά, κύριε Μάζη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ρεαλισμό θα χρειαστείτε, κυρία Δούρου, διότι ξέρετε, πράγματι... αυτή τη στιγμή μπήκαν στον κόπο να μιλήσουν μαζί μας σήμερα το βράδυ και να μιλήσουν επενετικά για μένα δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ διαφορετικοί και μεταξύ τους και βεβαίως είναι διαφορετικοί από μένα. Δεν κρατάει κανένας από τους δύο καμία κάρτα μέλους ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό, ξέρετε, είναι σπουδαίο στην παρούσα φάση. Στην παρούσα φάση, δηλαδή, που πρέπει να στήσουμε τη χώρα στα πόδια της, είναι σπουδαίο να φτιαχτεί ένα ευρύ κοινωνικό μέτωπο από ανθρώπους που κάνουν μια δουλειά, που λένε. Από ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν... Είναι σωστό. Μόνο που ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει δυσκολίες να το φτιάξει. Κοιτάξτε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύτηκε στη Ρένα Δούρου να ηγηθεί... Μισό λεπτό. Να ηγηθεί μια ιστορία στην περιφέρεια Αττικής με τα χαρακτηριστικά αυτά, ότι θα ξαναστήσουμε με ανθρωπιά, αλληλεγγύη, ανάπτυξη και αξιοπρέπεια. Μιλάω για την περιφέρεια Αττικής και συνήθως να λέω 4α. Λοιπόν, έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι
πρέπει να συστρατευτεί με ανθρώπους σαν τον Γιάννη Τομάζη και τον Μενέλαο Γκίβαλο. Ίσα τον Μενέλαο Γκίβαλο και τον Γιάννη Τομάζη. Δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι, επαναλαμβάνω, κάτι κάνουν σε αυτόν τον τόπο. Κάτι ναι, κάνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σηματοδοτούσε βέβαια πολύ, πολύ πιο ανάγλυφα τη βούληση μιας διεύρυνσής του προς ευρύτερο φάσμα, αν επέλεγε, και δεν λέω για την περιφέρεια Αττικής γενικότερα, αν επέλεγε ανθρώπους που δεν είναι καν ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, κύριε Βέλιο, δεν θα άλλη τώρα νοησία που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό στις τηλεοράσεις, που ξαφνικά όλοι έχουν βρεθεί με ένα ελάφιστο νόμο και κάνουν αμάν. Και εννοώ ότι ξαφνικά, επειδή δεν μας βγαίνει η ιστορία, επειδή ο κύριος Σαμαράς θέλει να θυσιάσει την περιφέρεια Αττικής ουσιαστικά στηρίζοντας για ένα χρονικό διάστημα, μετά ήρθε η υποψηφιότητα του κύριου Κουμουτσάκου, τον απερχόμενο περιφερειάρχη, για να μην κάνει δύσκολα στον κύριο Πασόκ, στον κύριο Βενιζέλο, με συγχωρείτε. Το κατάλαβα, ναι. Τι θα σας πω, τι είναι ο απερχόμενος περιφερειάρχης? Ήταν μέλος του Πασόκ. Ακομάτιστος είναι. Μέλος του Πασόκ. Α, είναι. Δεν είπα αυτό. Λέω λοιπόν, ακούστε. Θα έπρεπε να κάνει άνοιγμα σε άλλους χώρους. Άλλο το άνοιγμα και άλλο το ξεθεμελίωμα, η υποκρισία και η ψευτιά. Άλλο αυτό το έλεγα. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι εγώ για παράδειγμα δεν ντρέπομαι το ότι για τη μάχη της περιφέρειας Αττικής με στηρίζει το κόμμα μου. Άλλοι ντρέπονται. Άλλοι όψιμα τώρα είπανε κόμμα, εγώ, κάρτα μέλους, τη βάλανε κάτω από το χαλί. Ναι, σωστό είναι αυτό. Και προσέξτε γιατί δεν ντρέπομαι. Διότι εδώ πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποφασίζει ότι σε αυτή την κρίσιμη μάχη για την πατρίδα, επαναλαμβάνω, όχι μόνο για την περιφέρεια Αττικής, θέλει να πάει να μετρήσει ψήφους. Είναι ένα κόμμα το οποίο από τη δεκαετία του 90, με το συνασπισμό και άλλες συνιστώσεις του, και μετά τώρα που έγινε νέο κόμμα, πιστεύει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αν δεν πίστευε στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα στήριζε ανθρώπους σαν και εμένα? Επειδή θεωρούν πολύ σοβαρή ιστορία. Δύο λεπτά. Εγώ μιλάω για την ανάγκη του ΣΥΡΙΖΑ να αναπτύξει μια ευρύτερη δυναμική, η οποία να ξεπερνάει τα κομματικά όρια, ακόμα και το 27%. Κύριε Βέλιο, προσπαθούμε. Ναι. Και να σας πω και κάτι, και είναι η χαρακτηριστική άποψη μας συνέντευξη. Ποιος μίλησε αυτή τη στιγμή? Μίλησε, για παράδειγμα, ο αγαπημένος συναγωνιστής που ήταν και πριν εδώ σε προηγούμενη εκπομπή, Δημήτρης Στρατούλης? Όχι. Μίλησε, για παράδειγμα, ο Γιάννης ο Δραγασάκης, ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης? Όχι. Μίλησαν δύο άνθρωποι που ξέρουν ότι τουλάχιστον όσο με αφορά, αλλά εν τέλει εμένα κάποιος με επέλεξε και με βάλε σε αυτή την κούρσα την προεκλογική, εγώ το πιστεύω ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα ευρύ κοινωνικό μέτωπο. Αλλιώς θα σας μίλαει κάποιος από την νεολαία. Θα σας μίλαει κάποιος από την πολιτική γραμματεία. Μίλησαν δύο άνθρωποι που τους συναπάντησα σε μια πορεία ζωής, όπου δεν μπέρδεψε, επειδή το επαναφέρετε και το επαναφέρετε και δεν σας κρύβω, γιατί μην πάμε να μιλήσουμε από καρδιάς, με εξοργίζει το πολιτικός. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους τους συνάντησα σε μια πορεία ζωής που, επειδή ακριβώς την πολιτική τη θεωρώ πολύ σπουδαία ιστορία για να την εκχωρήσω σε επαγγελματίες, ασχολιόμουν από τα 18, από τα μικράτα μου, και δεν τον είδα ποτέ επαγγελματικά. Αντιθέτως, δούλευα από τα 20 και στον ιδιωτικό τομέα και συναμπάντησα σπουδαίους ανθρώπους που μου λένε ότι δεν θα κάνω εγώ πίσω στα συμφέροντα. Δεν θα πιστώ εγώ ότι κάποιοι συνάδελφοί σας το πρωινό ή στο μεσημεριανό άλλων συχνοτήτων και κάποια εργολαβικά συμφέροντα θα μου πάρει τον τόπο. Ο τόπος θα ξανάρθει στις υγιείς δυνάμεις, είτε αφορά τους πανεπιστημιακούς είτε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μακάρι. Και δεν θα διωχτούμε όλοι εκτός συνόρων. Μακάρι. για να κάνουν πάρτε εδώ εργολάβοι και μνημονιακοί. Συνομολογείτε ότι η διαπλοκή αυτό τον τόπο τον έχει πάρει όμως. Τον έχει κερδίσει. Είναι δικό της αυτή τη στιγμή τόπος. Συγχωρείτε, μισό λεπτό. Συμφωνούμε εκεί. Και παρακάτω, δεν τι θα κάνουμε εκεί. Το τώρα. Παρακάτω είναι δικό σας, δικό μου, δεν έχει σημασία. Μισό, αυτό λέω. Συμφωνείτε αυτό όμως, λέω. Γιατί ο κόσμος πρέπει να συνειδητοποιήσει. Αν δεν είχαν πάρει τα συμφέροντα το πάνω χέρι. Απλώς εγώ ξέρω. Όχι, θα μπορούσαν να τον είχαν πάρει και να μην είχαμε διαλυθεί. Άλλη ιστορία. Υπάρχουν συμφέροντα που νέμονται, αλλά φροντίζουν και όλα. Τώρα πάτε σε μια σπουδαία συζήτηση. Άλλη που θέλουμε τώρα, δύο-τρεις ώρες να μιλήσουμε έτσι είναι. Για ευνομούμενο κράτος, αστική τάξη. Φτάσαμε ως εδώ με ένα σύστημα το οποίο είναι σύστημα υποκλοπής αυτή τη στιγμή. Και του δημόσιου χρήματος και της δημοκρατίας. Είπαμε πριν το διάλειμμα και τις παρεμβάσεις, εδώ μιλάμε για συμμοριοποίηση. Συμφωνώ. Το ζήτημα είναι όμως ότι η δική μου μάχη δεν είναι να φτιάξω απλά ένα πλαίσιο για να μπουν τα συμφέροντα και να επαναδιαταχθούν. Η δική μου μάχη αυτή τη στιγμή, και ευτυχώς πολλών ανθρώπων σαν και αυτών που είχαν σήμερα, με τιμήσανε μάλλον με την παρέμβασή τους, είναι να ξαναφτιάξουμε τα πράγματα από την αρχή. Να γκρεμίσουμε αυτές τις νοοτροπίες. Ναι. Και θέλω να τον δω αυτόν τον κόσμο στην πλάτη, στην κάλπη. Όχι απαραίτητος στην πλατεία με τους αγανακτισμένους. Ποτέ δεν πίστεψα σε αυτή την ιστορία. Αυτή τη δυναμική που λέτε όμως θέλω να τη δω στην κάλπη.
Ναι, γιατί... Δεν τη βλέπω στις δημοσκοπήσεις, αλλά τα είπαμε για τις δημοσκοπήσεις. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ξέρετε, με ρωτάνε διάφοροι συνάδελφοί σας τα κλισέ ερωτήματα, ποιον πιστεύετε, με ποιον πιστεύετε στο δεύτερο γύρο, ποιος είναι ο αντιπαλός. Καλά τώρα, αυτά δεν είναι, ναι, πράγματι. Και εγώ τι τους απαντάω, τι τους απαντάω, επειδή πιστεύω αυτό που μόλις είπατε για τον κόσμο. Τους απαντάω το εξής, και δεν είναι ούτε από περίσσια αλαζονία, ούτε από μικρομεγαλισμό. Ότι εμένα ο αντίπαλός μου δεν είναι ούτε απερχόμενος περιφερειάρχης, ούτε τώρα στα τελευταία επιτέλους η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να χρήσει κάποιον και σταμάτησε να παίζει με τους ακομμάτους και τους διαχειριστές. Είναι η πολιτική περιθωριοποίηση και το να θεωρεί ο κόσμος ότι δεν χρειάζεται να έρθει στις κάλπες. Και όχι μόνο ιδεολογικά και σε επίπεδο αρχής, διότι πραγματικά κάποιοι μάτωσαν για να έχει το δικαίωμα ο Βέλιος ή Δούρου να πηγαίνει σε κάλπες. Ή να μην πηγαίνουν. Γιατί και αυτό είναι μια επιλογή πολυτελείας. Αλλά γιατί, κύριε Βέλιο, θεωρώ ότι όταν οι πολίτες αποτραβιούνται, όταν οι πολίτες αγνοούν, όταν οι πολίτες δεν ενημερώνονται, είναι η βασιλική οδός για να μην ελέγχεται κανένας. Άρα εμένα ο πολιτικός μου αντίπαλος είναι η άγνοια, που ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι η περιφερειατικής. Δεν ξέρει τι είναι περιφερειακή. Ξέρετε πώς έχω συναντήσει να μου λένε μπράβο κοπέλα μου που παραιτήθηκες, μπράβο που τρέχεις, μπράβο που κάνεις, αλλά δεν μπορώ να σε ψηφίσω γιατί με λέει στην Καλυθέα. Καταλαβαίνετε. Και εξηγώ ότι η Καλυθέα είναι εντός της περιφέρειας Αττικής. Είμαι στο Κερατσίνι. Αυτό τώρα δεν έτυχε, πέτυχε. Αν είχαμε μια καλή περιφερειακή αρχή, ο κόσμος θα ήξερε και ποιο ήταν το έργο της και ποια είναι τα σύνορά της επιτέλους. Άρα να καταλήξουμε με ένα επίγραμμα, γιατί είστε νέο πρόσωπο και έχετε ακόμα όρεξη και δύναμη μέσα στα δημόσια πράγματα. Χρέος σας είναι να κάνετε τον κόσμο να θέλει να ξέρει. Αυτό. Εντάξει. Αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό. Και νομίζω ότι η πρώτη φορά το είπαν με αυτόν τον τρόπο διατυπωμένο τον τελευταίο 1,5 μήνα που με προσκαλούν σε κουβέντα ως υποψήφια περιφερειάρχη. Αυτό. Ωραία. Αυτό. Αυτό και μόνο είναι σπουδαίο. Έτσι. Και επειδή ρωτάγατε πριν τον κύριο Μάζη ποιος νικά και ποιος χάνει, θα έχω κερδίσει πάρα πολλά. Σύμφωνοι. Σε αυτή τη βάση εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέλιο. Και εμείς θα είμαστε βέβαια φίλες και φίλοι την άλλη Κυριακή και πάλι μαζί. Καλή σας νύχτα.